Μέχρι πρότινος η ανέγερση ενός μνημείου ήταν αρμοδιότητα της εκάστοτε πολιτικής εξουσίας. Καθώς αυτή κατέχει τη δύναμη να διαχειρίζεται το δημόσιο χώρο, προβάλλοντας το ιστορικό αφήγημα που την εξυπηρετεί, διατηρώντας το ρόλο του τελικού κριτή για το περιεχόμενο της μνήμης και το ύφος του μνημείου. Το μνημείο, λόγω της υλικότητας και της ανθεκτικότητας στον χρόνο, θεωρείται σημαντικός παράγοντας διατήρησης της μνήμης στο μέλλον, ενώ δίνει την αίσθηση του φορέα μόνιμων και σταθερών αξιών που παραμένουν αναλύωτες στον χώρο και τον χρόνο, επεκτείνοντας λόγω αυτής ακριβώς της μονιμότητας το χρονικό και χωρικό φάσμα της επικοινωνίας. Η συμμετοχή της εικαστικής δημιουργίας στη διαμόρφωση των μνημιακών τόπων και μνημείων είναι καθοριστική, ειδικά τον 20ο και 21ο αιώνα, όταν οι διαμάχες για την ιστορία και οι προσπάθειες αναθεώρησής της έχουν ενταθεί. Η συμβολή του καλλιτεχνικού έργου είναι αμφίσιμη, καθώς αφορά όχι μόνο την ανάδειξη, αλλά πολλές φορές την αποσιώπηση, την πολιτική λήθης ή τη διάθλαση του ιστορικού περιεχομένου του νοήματος, όταν αυτός είναι στόχος της πολιτικής εξουσίας. Ο ελληνικός δημόσιος χώρος υπήρξε πεδίο της ταξικής και ιδεολογικής σύγκρουσης στο δίπολο νικητών και ηττημένων. Τα μνημεία που αναγείρονται από το κράτος στη μετεμφυλιακή περίοδο έχουν ως κύρια αναφορά τους πεσόντες στον Ελληνοϊταλικό πόλεμο, με την επίσημη μνήμη να δομείται στον αλβανικό έπος για να παρακάμψει τόσο την εθνική αντίσταση όσο και τον εμφύλιο που ακολούθησε. Η απόδοσή τους έχει χαρακτήρα ταφικού μνημείου με περίοπτη μορφή ή με τοπικό χαρακτήρα, όπως οι επιτύμβιες στήλες. Ενδεικτικά, το μνημείο της Νέας Ιωνίας του Δημήτρη Φερεντίνου, πεσόντων της Καλυθέας του Νίκου Περαντινού, στο Νεοχώρι Χίου του Γιάννη Παπά ή το Ηρώο της Ιταίας στον Απέργη Ζογκολόπουλου. Ακόμα και το μνημείο που αφορά την άλλη πλευρά, αφιερωμένο δηλαδή στα θύματα του μπλοκ της Κοκκινιάς, στο ίδιο σημείο που το 1945 είχε στηθεί εφήμερο μνημείο από ομάδα αμυτών καλλιτεχνών, παρά τη σαφή ταυτότητα των θυμάτων, δηλαδή κομμουνιστές, μέλη της αιαμικής αντίστασης, αναφέρονται αφηρημένα ως πεσόντες και το μνημείο απογυμνώνεται από κάθε συμβολισμό ή αναφορά σε αυτήν. Η περίοδος χαρακτηρίζεται από τη σκληρή κρατική πολιτική με κύριους στόχους αφενός την αποαιαμοποίηση των πλατιών μαζών, την αποδιοργάνωση του εργατικού λαϊκού κινήματος προς χάρη της μεταπολεμικής ανασυγκρότησης και αφετέρου την ιδεολογική και φυσική εξόντωση των προοδευτικών αντιστασιακών πληθυσμών. Έτσι, μέχρι την πτώση της δικτατορίας υπάρχει φρενίτιδα αναπαραγωγής μνημείων που υπηρετούν απαρέγκλητα τη χάραξη διαχωριστικών γραμμών μεταξύ της εθνικοφροσύνης και της αντεθνικής δράσης. Παραγγελιοδότες είναι κυρίως ο στρατός και η χωροφυλακή, τοπικές αρχές και εθνικιστικοί σύλλογοι. Στόχος είναι το κράτος να συγκροτήσει την εθνική συνείδηση, να τιμήσει όσους αποκλειστικά από τον εθνικό στρατό έπεσαν υπέρ πατρίδας και αφετέρου να ταυτοποιήσει και να στιγματίσει τον εχθρό. Τα μνημεία αυτά καταφέρονται κατά του σλαβοκομμουνισμού και αναφέρονται στους ανάνδρους σφαγιαστέντες υπό των κομμουνιστοσημωρητών ή αμοσημωρητών και παραθέτουν τα ονόματα των νεκρών. Παράλληλα με τη ρητορική της κρατικής εξουσίας αναπτύσσεται η αφήγηση των ηττημένων σε μια αμυντική κατεύθυνση. Η λογοκρισία, η κατάσταση παρανομίας, οι διώξεις και οι εξορίες εξοβελίζουν από το πεδίο διεκδίκησης τους φορείς της μνήμης των ηττημένων και σημαντικό τμήμα του καλλιτεχνικού κόσμου.
κατασκευάζονται περιφερειακά μνημεία από κατοίκους και συγγενείς νεκρών στο πλαίσιο της μη παραχώρησης της μνήμης στη μετακατοχική διοίκηση. Τα μνημεία αυτά με διακριτική λαθρέα παρουσία στο χώρο επιζητούν τη δικαίωση για τους νεκρούς, χρησιμοποιούν στερεότυπα ταφικής αρχιτεκτονικής αποφεύγοντας την ηρωική παράσταση. Μέχρι τις αρχές της δεκαετίας του 70 η ηγεμονική μνήμη στη βάση των θυμάτων της κομμουνιστικής θηριωδίας αναγκάζεται να συνυπάρχει με μια συνενετική που θα διευκολύνει την ανάγκη αστικού εξυγχρονισμού της κρατικής μηχανής και τη συμπόρευση με τις αστικές δημοκρατίες της Δύσης. Καμπή για τη μνημιακή οικαστική δημιουργία είναι η αναγνώριση της εθνικής αντίστασης σε μια κίνηση της κυβέρνησης ΠΑΣΟΚ προς εταιρισμού αυτής της γενιάς. Υπήρξε έκρηξη δραστηριότητα στην κατασκευή μνημείων που θα διαρκέσει για 2 δεκαετίες, που μπορεί κάλλιστα να θεωρηθεί ως αποτέλεσμα των πιέσεων από τα κάτω και όχι ως κρατική επιταγή, καθώς ταυτίζεται περισσότερο με το λαϊκό αίσθημα και την ανάγκη αποκατάστασης και οπτικοποίησης της ιστορικής μνήμης καταπιεσμένης για 3 δεκαετίες. Από τις πρώτες παρεμβάσεις είναι τα μνημεία εθνικής αντίστασης στη Χαλκίδα του Γιώργου Μέγκουλα και του Απόστολου Φανακίδη στους Δήμους Περιστερίου και Κεσαριανής. Μεγάλες ακόμα συνθέσεις συνέβαλαν στη διαμόρφωση των νέων αισθητικών προτύπων για τη μνημιακή απόδοση της εθνικής αντίστασης, όπως του Βαγγέλη Μουστάκα στη Θεσσαλονίκη, του Θόδωρου Παπαγιάννη στο Βόλο ή το Μνημείο των 200 της Κεσαριανής στο Σκοπευτήριο, τον πιο εμβληματικό τόπο μνήμης για την πρωτεύουσα. Εγκαινιάζουν μία νέα προσέγγιση μνημονικού χώρου, καθώς καταλαμβάνουν κεντρικά σημεία και συνδέονται στην καθημερινή οικείωση με την κοινωνική διάσταση του αστικού χώρου. Οι καλλιτέχνες προτείνουν απλουστευμένες φόρμες, εξπρεσιονιστικές εντάσεις, αφαιρετικές πλαστικές αποδόσεις και υλικά που απομακρύνονται από τον ακαδημαϊσμό και τα συμβολικά στοιχεία που θα παρέπεμπαν στο μετεμφυλιακό καθεστώς και τη δικτατορία. Επιλέγουν το χυτό ορίχαλκο, την πέτρα και το τσιμέντο, υλικά που θα μπορούσαν να αποδώσουν καλύτερα μια αναφαιρετική δυναμική έκφραση. Η ύφεση στην παραγωγή μνημείων την τελευταία 15ετία, αντανάκλαση της οικονομικής κρίσης και μιας γενικευμένης πολιτικής που επέφερε ένα μεγάλο πλήγμα στον πολιτισμό, δεν φαίνεται να αντιστρέφεται μέχρι σήμερα. Μόνη εξαίρεση αποτελεί η αδιάλειπτη δραστηριότητα του Κομμουνιστικού Κόμματος για τη συγκρότηση μνημονικών τόπων και την ίδρυση μνημείων και μουσείων που αφορούν την περίοδο της αντίστασης, του εμφυλίου και του δημοκρατικού στρατού. Και παίρνω εδώ την ευκαιρία να αναφερθώ επιγραμματικά στα χαρακτηριστικά που διέπουν τα μνημεία και μουσεία του κόμματος. Σε όλες τις περιπτώσεις και ανεξάρτητα από το μέγεθος είναι εμφανής η μνημιακή απόδοση που πηγάζει όχι ως σχεδιαστική απλά επιλογή, αλλά αφενός από τα ιστορικά γεγονότα και τους ήρωες που τιμώνται και αφετέρου εξ αφορμής των επικών χαρακτηριστικών του κομμουνιστικού οράματος, στην προάσπιση του οποίου αυτοί παρέμειναν αλήγιστοι, πολέμησαν ή χάθηκαν. Σε συνδυασμό με τη χρήση των υλικών, τον αρχιτεκτονικό σχεδιασμό, την οικαστική μορφοποίηση και το εικονοπλαστικό πρόγραμμα, τη σχέση με τον ευρύτερο και συγκεκριμένο χώρο στον οποίο αναπτύσσονται, τη σχεδιαστική επιμέλεια κάθε λεπτομέρειας, διαμορφώνουν χαρακτηριστικά ιδιαίτερα που τα καθιστούν μοναδικά, διακριτά σε σχέση με οποιαδήποτε άλλη μνημονική αποτύπωση. Ο συμβολικός χαρακτήρας. Το οικαστικό μέρος αντλεί τη θεματική και εμπνέεται από την κομμουνιστική ιδεολογία. Αποτυπώνει την αέναιδια πάλη, την ταξική πάλη, τη σύγκρουση. Είναι η εικονοποιημένη αναφορά μιας διαλεκτικής σχέσης, ενός κεντρικού συνθήματος, μιας βιωμένης εμπειρίας.
Η ρογμή, η σφήνα, η αιχμή, η αντίσταση στο σύστημα, οι σπασμένες αλυσίδες, η ενότητα, η συντροφικότητα. Ώστε το μνημείο να ταυτοποιείται άμεσα, να έχει παρά τον αφαιρετικό κατά περίπτωση χαρακτήρα, καθολική πρόσληψη, να είναι εύληπτο μαζικά. Ακόμη είναι αντιληπτή η διαλεκτική σχέση στη χρήση των υλικών και ο συγκρουσιακός χαρακτήρας που αναπτύσσεται με τους διαφορετικούς ποιοτικά και ποσοτικά όγκους. Το ανοξείδωτο ατσάλι εκφράζει την αλίγιστη δύναμη, την αμετακίνητη αταλάντευτη θέση, την καθαρότητα της σκέψης, την ανθεκτικότητα στον χρόνο. Το λευκό μάρμαρο, ευγενές υλικό, υποδηλώνει και αναφέρεται στα χαρακτηριστικά και την ευγένεια των κομμουνιστών που τιμώνται και περιγράφονται εδώ. Των αγωνιστών δηλαδή της Εθνικής Αντίστασης, των μαχητών του Δουσουέ, των εξορίστων που δεν λύγησαν, των εργατών που διεκδίκησαν και αντιστάθηκαν. Στον αντίποδα, ο διαβρωμένος χάλιβας αποτυπώνει κατά περίπτωση ένα σύστημα που καταραίει, τον καπιταλιστικό κόσμο σε παρακμή, ένα κόσμο που αποσυντίθεται και μέλεται να εξαφανιστεί. Το μήνυμα. Σε όλες τις περιπτώσεις η μνημόνευση και ο αφηρωισμός συντελείται όχι μέσα από τη θυσία και την απώλεια, αλλά μέσα από τη δράση, τη δυναμική παρουσία, τον συνεχή αγώνα. Στοιχεία που μπορούν να εμπνεύσουν τις επόμενες γενιές. Να υποδειγματίσουν όχι μέσα από το θάνατο, αλλά τη δράση. Έτσι τα μνημεία αποδίδουν τιμή και δεν αποτελούν επιτάφια σύνολα ή τόπους πένθους. Αντίθετα, ευαγγελίζονται το φωτεινό μέλλον στην αντίθεσή του με το ζωφερό διαβρωμένο παρελθόν. Υπόσχονται την τελική πτώση του παλαιού συστήματος και την επικράτηση ενός κόσμου παγκόσμια συναδέλφωσης, ειρήνης και ανθρωπισμού, όπως οι τιμόμενοι τον ονειρεύτηκαν και ξεπέρασαν τα ανθρώπινα στον αγώνα για την πραγμάτωσή του. Ακόμη οι μορφές, σαφείς ή περισσότερο αφαιρετικές, βρίσκονται σε ένταση και δυναμική κίνηση. Αποτελούν συντάγματα που υποδηλώνουν τον πεισματικό αγώνα, την χωρίς υπαναχωρήσεις και κενά θέση, την πεποίθηση για το δίκαιο αγώνα, την προσπάθεια της ολοκλήρωσης του οραματός τους. Αποτυπώνουν την οργάνωση, την αλληλεγγύη, τη συντροφικότητα, τη συμπαράσταση και συμπαράταξη. Ο σχεδιασμός στην πλειονότητα απομακρύνεται από τη δυσδιάστατη με τοπική παρουσία που συνηθίζεται στην αστική απόδοση των μνημείων και ηρώων. Αντίθετα, εδώ επιδιώκεται η δημιουργία βάθους και η δυνατότητα στο θεατή να περάσει μέσα, να μετέχει διαδραστικά σε αυτό, να δημιουργήσει μια βιωματική σχέση με το ίδιο, όσο και με το ιστορικό γεγονός, αποτρέποντας το μνημείο να διολυστεί σε ένα ακίνητο στατικό τοπίο, να λάβει ένα ταφικό χαρακτήρα. Η συμπερίληψη των ονομάτων, των ηρώων και αγωνιστών που έπεσαν στη μάχη είναι εξαιρετική συγκυρία. Με αυτόν τον τρόπο το μνημείο πάβει να έχει αφαιρετικό λειτουργικά χαρακτήρα και προσωποποιείται, δημιουργώντας συναισθηματικούς δεσμούς με το θεατή. Σε όλες τις περιπτώσεις επιβεβαιώνεται η ανάγκη των απογόνων δεύτερη πια γενιά για τη μνημόνευση και την απότιση τιμής στους νεκρούς τους. Παράλληλα αποδίδει τιμή τόσο στο ολικό, εάμελας δουσουέ, όσο και ατομικά σε συγκεκριμένους ηρωικούς πεσόντες. Ακόμη διευρύνει τα σημεία ενδιαφέροντας στο χώρο και μεγαλώνει το χρόνο παραμονής του επισκέπτη στο μνημείο. Σημαντική είναι επίσης και η εναρμόνιση στο μνημείο μουσείο της συστοιχίας των ονομάτων σε όλες τις περιπτώσεις. Συνδιαλέγεται με το χώρο, την έκταση και το ύφος του μνημείου. Απομακρύνεται από την ψυχρή αισθητική των στρατιωτικών νεκροταφείων και γίνεται οργανικό μέρος ενός μνημονικού τόπου και γι' αυτό περισσότερο φιλικό στο θεατή. Η ολοκλήρωση κάθε μνημείου του κόμματος είναι αποτέλεσμα αφενός της διεπιστημονικής συνεργασίας διαφορετικών ειδικοτήτων
κυρίως όμως της θέλησης, του ενθουσιασμού, του κόπου και της αυτοθυσίας δεκάδων ανθρώπων που ξεπερνούν κάθε τεχνική δυσκολία και συμβάλλουν στην ανέγερση ενός μνημιακού έργου, της εθελοντικής δουλειάς, της αυθόρμητης προσφοράς υλικών και εργασίας. Είναι η ατομική συνομιλία του καθενός μας με την ιστορία. Και αυτό αποτυπώνεται εύκολα και περιέχεται σε όλα τα μνημεία που θα δείτε μέσα στο site. Είναι αυτή η ανθρώπινη σφραγίδα που τα καθιστά οικεία στον επισκέπτη. Κλείνοντας, θα ήθελα να παραπέμψω στο Μίκαελ Στούρμερ, σύμβουλο του καγκελάριου Χέλμουτ Κόλ, που αναφέρει: «Όποιος παράγει μνήμη, διαμορφώνει συνειδήσεις και προσλαμβάνει το παρελθόν, αυτός θα κερδίσει και το μέλλον. Όλοι όσοι βρισκόμαστε σε αυτή την αίθουσα απόψε, ξέρουμε σε ποιον ανήκει το μέλλον. Με στραμμένο λοιπόν το βλέμμα σε αυτό, συμβάλλουμε ο καθένας από τη μεριά μας στην απόδοση και διατήρηση της ιστορικής μνήμης και αλήθειας και τη συγκρότηση αυτής της παρακαταθήκης που θα παραδώσουμε στο αύριο». Ευχαριστώ.